Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ψηφίζεται σήμερα από την Βουλή η τροπολογία για την καταβολή των αναδρομικών όσων αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, με τα χρήματα να δίδονται στους δικαιούχους σε φάπαξ μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Τα αναδρομικά που θα επιστραφούν ανέρχονται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο μετά τις κρατήσεις διαμορφώνεται στα 820 εκατομμύρια ευρώ. Η περίοδος για την οποία τώρα που θα καταβληθούν τα ποσά διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο αλλά και με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κάθε μία από αυτές. Η απελευθέρωση των κεφαλαιακών περιορισμών στο εσωτερικό της χώρας συνοδεύθηκε από μείωση των συναλλαγών με κάρτες, κάτι που έχει θορυβήσει ιδιαίτερα την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Προκειμένου να ανασχέσει έτσι τις μαύρες συναλλαγές και να δώσει κίνητρα για τη χρήση καρτών, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί μια σειρά από παρεμβάσεις, με την κυριότερη να είναι η μείωση του ορίου χρήσης μετρητών ημερησίως ανασυναλλαγής στα 300 ευρώ από 500 ευρώ σήμερα. Έτσι, οι συναλλαγές των ιδιωτών με τις επιχειρήσεις που θα ξεπερνούν τα 300 ευρώ θα γίνονται αποκλειστικά με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα. Με νέο ιστορικό ρεκόρ αφήξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα που θα φτάσουν τα 33 εκατομμύρια και 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα θα κλείσει το 2018, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου της Ελλάδας στα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο, ενώ παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους και το αναπτυξιακό πλάνο της χώρας μας για την διατήρηση της δυναμικής αύξησης του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Μόνα και με 644,58 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,60% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.